Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Με μερικά βίντεο της η πρώην παίκτρια του Survivor Αθήνα Ευμορφιάδη, ανάβει φωτιά στο reality και στην παραγωγή, αφού ανοίγει το στόμα της και λέει αυτά που όλοι λίγο πολύ ακούμε, αλλά δεν έχουμε δει. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο reality επιβίωσης υπάρχουν κάποιοι παίκτες που παραβαίνουν τους κανόνες και τιμωρούνται από την παραγωγή, είτε επειδή κλέβουν προμήθειες, είτε επειδή επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους. Κανένας βέβαια ποτέ δεν έχει αποκαλύψει τον τρόπο της επικοινωνίας και φυσικά τι ρόλο παίζει η παραγωγή σε αυτό. Όταν έγινε η αποκάλυψη για την παράβαση των κανόνων από τον Σουηλέδη και τον Ταϊλάντζεφ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με ένα story του, ρωτούσε αλλά στην ουσία αποκάλυπτε, αν ήταν μόνο εκείνοι οι δύο που το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να δει κάποιος ότι υπάρχουν παίκτες που τρώνε περισσότερο από άλλους, αφού υπάρχουν και οι κρυψώνες, και άλλωστε καν οι μπάμποι έχουν χάσει κιλά και ποιοι όχι. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο και αυτό γίνεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους, αλλά κυρίως με αυτούς που μας αποκαλύψει η παραγωγή. Τώρα για άγνωστο λόγο πως και γιατί η πρώην παίκτρια του Survivor αποφάσισε να ανοίξει το στόμα της τώρα, κανείς δεν ξέρει, αλλά το έκανε με μερικά βίντεο story στο λογαριασμό της στο Instagram. Η ίδια αναφέρει, δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω το τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι, το ποιος τρώει, το ποιος δεν τρώει, ποιος μιλάει κρυφά με τον έξω κόσμο, και το ποιος δεν μιλάει, φίλοι μου πιστέψτε με πως είναι πολλοί αυτοί που μιλάνε με τον έξω κόσμο. Μπορεί να είναι ένας, ή 5 και 10 δεν ξέρω ακριβώς αλλά συμβαίνει, επίσης εξαιτίας μου ανακαλύφθηκε η κρυψώνα με τα φαγητά, τα οποία κρύβουν μέχρι και σήμερα, και τα τρώνε όταν χρειαστεί. Φυσικά βρίσκουν και μόνοι τους φαγητό, αλλά γίνονται πολλά στο παιχνίδι που δεν ξέρετε και δεν σας τα δείχνουν. Τροφή για σκέψη φίλοι μου, βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος το Survivor είναι ότι πιο φτιαχτό έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.